Καλό μου παιδί. Δεν είναι κακιά η μητέρα μου. Απλώς θέλει δουλειά. Το ξέρω, παιδί μου, το καταλαβαίνω. Μπορεί να είμαι άνθρωπος του Δημάρχου, αλλά είμαι άνθρωπος παιδί. Χαλαρώστε, συμπορευτές. Συνονόματε τσιγαράκι. Όχι, ευχαριστώ, δεν καπνίζω. Πρέπει να κινηθούμε βάση στρατηγικής. Ακούστε με προσεκτικά. Το να ρίξουμε τον Αβραμίδη δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση. Οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί και ακριβείς στις κινήσεις μας. Προτείνω να οργανώσουμε συλλαλητήριο και να γνωστοποιήσουμε μέσω διαμαρτυρίας τα αιτήματά μας. Αυτή είναι συνηθισμένη τακτική και προβλέψιμη, μη σου πω. Δεν πρόκειται να πετύχει. Αν συγκεντρώναμε, λέω εγώ τώρα, το παλιό προλεταριάτο μαζί με τους παλιούς συνεργάτες της κυβέρνησης και τους βάζαμε να υποκινήσουν επανάσταση, δεν είναι κακή ιδέα. Συνέχισε. Κόμπος έχει φτάσει πια στο χτένι. Πρέπει να δράσουμε και θα δράσουμε. Δεν είμαι λυμένη. Αρκεί να συνεργαστούν. Και πώς θα συνεργαστούν? Δεν συνιστάται να κάνει ο καθένας του κεφαλίου του. Έχω το ραδιόφωνο που μου έδωσε εκείνος ο περαστικός. Λοιπόν, θα χαλάσουμε τα FM. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα προκαλέσουμε παράσταση στο δίκτυο. Φίλους εργάτες που μπορούν να το αναλάβουν και το κυριότερο είναι πρόθυμοι γι' αυτό. Ας μην χάνουμε καιρό. Η επανάσταση θα ξεκινήσει με αντιπερισπασμό. Εμπρός. Και με την νίκη.